Έχουμε μαζί μα τον κύριο Θανάση Πλεύρη. Ο κύριο Πλεύρη δεν είναι, είναι επισήμω στο Λαϊκό Ορθό Ξεναγερμό. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη. Καλησπέρα σα. Να πούμε ότι ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία ή δεν έχουν ευωδοθεί οι Δεν ανήκω. Έχετε συζητήσει. Δεν έχω συζητήσει. Εγώ αυτή τη στιγμή διαχώρησα τη θέση μου από μια κεντρική επιλογή του κόμματο. Θεωρώ ότι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι τελείω διαφορετικό από τι προηγούμενε εκλογέ. Αν θα έχουμε μια κυβέρνηση ευρωπαϊκού προσανατολισμού ή αν θα έχουμε μια κυβέρνηση αριστερά με συνιστώσει. Η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτό Ευρώπη. Εσείς αποχωρείτε και διαφωνήσατε με την στάση του Εγώ, κ. Ζαφέρη λοιπόν, για την αυτόνομη κάθοδο. Ναι, θεωρώ ότι υπό τι συνθήκε τι οποίε υπάρχουν το διακύβευμα είναι εθνικό και πρέπει να υπάρξει συστράτευση προ την κατεύθυνση ενό κεντροδεξιού μπλοκ. Ένα κεντροδιοξιο... κεντροδεξιό μπλοκ υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή. Μα προφανώ είναι η μοναδική πρόταση η οποία έχει τεθεί όπω έχει τεθεί. Και εγώ λέω ότι συστρατεύομαι σε αυτή την πρόταση Άρα που Άρα δηλώνετε έτοιμο να συστατευτείτε εφόσον ευοδοθούν οι συνομιλίε ή οι επαφέ με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όταν πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν μπαίνει σε διαδικασίε με όρου και προποθέσει. Θεωρώ λοιπόν ότι εγώ μπαίνω σε αυτόν τον Δηλώνετε αγώνα και από εκεί και μας. πέρα μπαίνω σε αυτόν τον αγώνα και από εκεί και πέρα ε, εάν μπορώ να προσφέρω ε, από οποιοδήποτε μελτερίζει, με θα προσφέρω από οποιοδήποτε μελτερίζει. Με Το διακύβευμα για εμένα είναι να μην υπάρξει αριστερή διακυβέρνηση τύπου ε, αυτά που ακούμε Τελ... Τι τελευταίε 20 μέρε. Φεύγετε μόνο σα ή ακολουθούν κι άλλοι. Έχουν ακουστεί και το όνομα του κυρίου Βελόπουλου και τη κυρίας Ζαβέλα και του κύριου Κιλτίδη. Ο, κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω ότι στην χθεσινή συνεδρίαση υπήρξαν άτομα τα οποία συμφωνούσαν με την πρόταση η οποία το... κατατέθηκε από εμένα για την συνεργασία, τη διατήρηση τη αυτονομία του Λαϊκού Ορθοδοξού Συναγερμού, αναστολή τη λειτουργίας του για τι εθνικέ εκλογέ και κοινή κάθοδο με τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξαν κι άλλα στελέχη που συμφώνησαν προ αυτήν την κατεύθυνση. Δεν βρίσκομαι σε επικοινωνία. Ε, με αυτά τα στελέχη και να γνωρίζω εάν τελικά θα πειθαρχήσουν στην κεντρική κοινωνία. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ήταν μια θελώδη συνεδρίαση ε, που ανέβηκαν οι τόνοι και εσεί αποχωρήσατε. Τι είπατε με τον Πρόεδρο. Ε, η, 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 τοποθέτηση του Πρόεδρου ήταν ότι πρέπει να έχουμε αυτόνομη κάθοδο που πράγματι η συντριπτική πλειοψηφία του οργάνου των πρώην βουλευτών δηλαδή και της εκτελεστικής γραμματείας συμφώνησε. Εγώ ήμουν από αυτούς που έθεσα το θέμα του εθνικού διακυβεύματος ότι πρέπει να, να, έχουμε κοινή κάθοδο και να δούμε τους όρους της συνεργασίας και μάλιστα ε, επειδή τέθηκαν και κάποια θέματα συζητήσεων που έχουν γίνει ε, εγώ αναφέρθηκα ότι δεν με απασχολεί ούτε το όνομά μου να βρίσκεται σε αυτές τις συζητήσεις θεωρώ ότι όταν έχεις ένα κεντρικό διακύβευμα δεν έχουν σημαθεί οι θέσει. και όταν τελικά στο τέλος έγινε η ψηφοφορία και έθεσε ο πρόεδρο εάν, εάν πειθαρχούν, θα πειθαρχήσουν όλοι στην απόφαση. Εγώ θεώρησα ένα κεντρικό συνειδησιακό θέμα και θέμα πατριωτικού μου για μένα καθήκοντο ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτονομικά. Έχω μια δήλωση στα χέρια μου. Απεριφράστο καταδικάζω ανεξαιρέτω όλου όσου έφυγαν από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Υπογραφή Κώστα Πλεύρη, ο πατέρα σα. Βεβαίω. Ο πατέρα μου θεωρεί ότι πρέπει να στηριχτεί ο Γιώργο Καρατζαφέρη. Είναι δίπλα στο Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Καταδικάζει ε, όμω και το γιο του με αυτή την ανακοίνωση. Ναι, σε ένα πολιτικό επίπεδο θεωρεί ο πατέρα μου ότι δεν πρέπει να φύγει κανένα από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Πιστεύω ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή έχουμε διακριτού πολιτικού ρόλου με τον πατέρα μου και όπω καταλαβαίνετε, ένα τόσο λεπτό προσωπικό θέμα Εσάς δεν θα επιτρέψει. Εσά οι με τη Νέα Δημοκρατία πότε Οι επαφέ δεν έχετε δεν έχω με τη Νέα Δημοκρατία παρά επίπεδο του δημόσιου διαλόγου που γινόταν όλο αυτό το διάστημα και προφανέστατα μέσα από αυτόν τον δημόσιο έπαιξε, διάλογο και τις προσωπικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων. Ρόλο, έπαιξε ρόλο στην απόφασή σας για απομάκρυση από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. ο καταποντισμός του κόμματος που δεν μπήκε στη Βουλή και ο δημοσκοπικός καταποντισμός. Ακούστε τι Εγώ αυτή τη στιγμή έμεινα δίπλα στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη σε μια κρίσιμη ψηφοφορία που είχα εκφράσει και τότε τι ενστάσει μου. Αναφέρομαι στην Ανιακή Σύμβαση. Έδωσα τη μάχη δίπλα στον Λαϊκό Ορθόδοξο Αναγερμό. Η ίδια τοποθέτησή μου θα ήταν ακόμα και αν είχαμε τι 3-4 χιλιάδε ψήφου που μα έλειπαν και ήμασταν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το πολιτικό σκηνικό πια είναι διαφορετικό. Το δίπολο είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση Ευρώπη, κυβέρνηση κεντροδεξιά, ε, το είπατε. Κυβέρνηση αριστερά και συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς, απλώς αντιλαμβάνεσαι Για μένα ότι... λοιπόν αυτό είναι κεντρικό. Απλώς, ένα πολιτικό συντάκτη, ένα συναδέλφο που έχουμε θα αμφισβητεί το γεγονό μου... ότι δεν έχετε επαφέ. Φεύγετε από το λαϊκό ορθόξο σε χωρί να έχετε ούτε μία τηλεφωνική επικοινωνία. Με συγχωρείτε κύριε Μάνε, εγώ. Η διαφωνία μου με το Λαϊκό Ορθόδοξο Αγερμό που θέσατε στα όργανα είναι στο εξή, να το πούμε απλά. ότι αν αύριο ο κύριο Τσίπρας και η αριστερά πάρουν τη διακυβέρνηση του τόπου, πέρα από τα θέματα τα οικονομικά, θα έχουμε αυτομάτω νομιμοποίηση κατά το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε χρόνια με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ λοιπόν μπροστά στο διακύβευμα είτε να ονομαστούν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία όπως το ζητάνε οι έξι από τις 12 συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είτε να νομιμοποιηθούν όλοι οι λαθρομετανάσεις στην Ελλάδα με συγχωρείτε για μένα αυτά είναι κεντρικά ζητήματα και πιστέψτε με κύριε Μάνεση εγώ κάνω πολιτική για ιδεολογικού λόγου και επάγγελμα έχω και δικηγόρο είμαι. Δεν είναι αυτό ο σκοπό τη ζωή Άρα μου. Άρα θα θέσεις. μπορούσατε να μείνετε εκτό τη Συνεπώ δεν μπαίνω οπουδήποτε. Εγώ λέω ότι σε στρατεύω σε αυτόν τον αγώνα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ότι το να πάρουμε πέντε θέσει βουλευτών, λέμε ότι καλέ yeah. είναι οι πέντε θέσει και υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα, ενώ αν πάρουμε μία θέση βουλευτή δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα. Όταν το διακύβευμα είναι κεντρικό, yeah. λε ότι συστρατεύεσαι και του όρου και τι προποθέσει στην πορεία